Καταρχάς, φαίνεται ότι η μόνη λύση, και φαντάζομαι αυτός, αυτό συμφωνείτε κι εσείς, είναι κάτι που όλοι το λένε, θα μπορούσε να είναι η λύση των δύο κρατών. Είναι μια λύση που κι εσείς την υποστηρίζετε. Αυτή τη στιγμή όμως, για να υπάρξει μια τέτοια λύση, είναι φανερό ότι απαιτείται και η συμβολή της Δύσης, με την οποία Δύση εσείς είσαστε σε σύγκρουση. Δεν τη βλέπετε με καλό μάτι την παρέμβασή της στην διένεξη αυτή. Άρα θέλω να πω εδώ, μήπως και από την πλευρά σας υπάρχει μια μονομέρεια στον τρόπο που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Κύριε Κουβαρά, καταρχάς αυτή τη στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ στα στοιχεία γιατί είναι συγκλονιστικά, αλλά πρέπει και να το κάνεις. Πάνω από 6.000 είναι οι νεκροί των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα τις τελευταίες. Μιλάμε για σφαγείο. Μιλάμε για σφαγείο τώρα. Αυτός είναι ο μόνος όρος που μπορεί να κάπως να αποδώσει αυτό που συμβαίνει εκεί. Ναι. Ένα σφαγείο όπου δεν κλείνει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα μάτια, παίρνει μέρος. Και παίρνει μέρος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 1,1 δισεκατομμύρια σε εταιρείες στρατιωτικού εξοπλισμού και όπλων του Ισραήλ τα τελευταία 5 χρόνια. Γιατί χρηματοδοτεί 260 εκατομμύρια κάθε χρόνο τις ίδιες εταιρείες που αναπτύσσουν τα όπλα που τα πάνε και τα χρησιμοποιούν στην Γάζα και στους Παλαιστίνιους την επόμενη μέρα. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Σούδα, φαίνεται ότι θα παραδώσει και την 112 πτέρυγα μάχης εδώ στην Ελευσίνα για χρήση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών για την εμπλοκή τους, γιατί συζητιέται η χρήση της Καρπάθου, γιατί έχει στείλει φρεγάτες στο σχηματισμό που συνοδεύει τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στα νερά του Λιβάνου, τα οποία θα εμπλακούν. Σε μια συμμαχία. Η Ελλάδα όμως, κύριε Κουβαρά. Η συμμαχία αυτή, εγώ σας λέω ότι εδώ θα κληθεί τελικά με οποιονδήποτε τρόπο να παίξει ένα ρόλο στην κατάπαυση του πυρός και στην δημιουργία δύο κρατών, στην αποδοχή του καθεστώτος των δύο κρατών. Και ρωτάω, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο εκεί? Δηλαδή, πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Θα το λύσει Χαμάς? Να το πω έτσι. Εδώ ανοίγουν πολλά ζητήματα. Να σας πω πώς λύνεται το πρόβλημα με έναν τρόπο, ναι, και ποια είναι η δική μας ευθύνη. Έτσι, σαν. Όχι μόνο ο ελληνικός λαός, γιατί ο ελληνικός λαός έχει εκφραστεί σε αντίθεση με την κυβέρνησή του και τα αστικά πολιτικά κόμματα. Γιατί δεν απέχουν πολύ αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά που λένε τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ στο ζήτημα. Έτσι, να γνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ κτλ. Που σημαίνει τι αυτοάμυνα, έστω αν βάζει την παράμετρο κάποιος των ανθρωπιστικών όρων ή δεν τη βάζει. Στην καλύτερη περίπτωση σημαίνει με ανθρωπιστικό τρόπο να συντελώ και να συνεχίζω το μακελιό στη Γάζα. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει μια τρομοκρατική επίθεση η Χαμάς να παίρνει ομήρους και το Ισραήλ να καθίσει να το κοιτάζει? Θέλω να το πούμε πολύ καθαρά. Ναι. Κάποιος είπε, ναι, η επίθεση αυτή της Χαμάς δεν έγινε σε κενό. Γιατί ο Παλαιστινιακός λαός από 56 χρόνια βλέπει τη γη του να κατατρώγεται από επικισμούς, βιώνει αφάνταστη κατοχική βία, η οικονομία του έχει πληγεί φοβερά. Αυτά δεν τα λέει το ΚΚΕ. Αυτά, τα λέει, η Χαμάς, αυτά τα λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κύριε Βουλτεψή. Τα πήρε πίσω δικό σήμερα. Τι πήρε πίσω και δεν πήρε. Σήμερα. Τι πήρε πίσω Έπαθε και δεν σοκ πήρε. Που του επετέθησαν και τα έχει πάρει πίσω. Είπε δεν το είναι, θέμα είναι αυτό. Ότι... Με παρερμηνεύσατε. Άρα έτσι σωστά είπε, η Χαμάς έτσι τα είπε, έκανε αυτά. Έτσι όχι. Να καταλάβω. Εγώ λέω το εξής. Σωστά η Χαμάς. Εγώ λέω το εξής. Πες το ότι δεν είναι σε κενό. Σωστά το έκανε αυτό. Όποιος ξύπνησε... Όποιος ξύπνησε στις 7 του Οκτωβρίου. Όχι, δεν ξύπνησαμε σε 7. Κύριε Κουβαρά, ναι, θέλω ναι, 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 να μιλήσουμε χωρίς τα παράστατα της κυρίας Βούλτεψη. Παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη, να μιλήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Ο Παλαιστινιακός λαός, και αυτό πρέπει να είναι κατανοητό. Δεν είναι η Χαμάς ο Παλαιστινιακός λαός. Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει μια φράση. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο, όπως και κάθε λαός που είναι σε κατοχή, το δικαίωμα στην αντίσταση. Το κατοχυρωμένο δικαίωμα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογική, η πολιτική μας χωρίζει άβυσος από τη Χαμάς και άλλου τέτοιου είδους οργανώσεις. Αυτοί που, αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, που έρχονται σήμερα να μας κάνουν μάθημα περί τρομοκρατίας, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, είναι αυτοί οι οποίοι στήριξαν. Ποιος έδωσε το Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν πριν από δύο χρόνια? Καλά το. Έτσι. Ποιος στήριξε το ISIS, ποιος στήριξε την Αλ-Κάιντα? Να σας πάω κάπου λέω. Αλλά για να έρθω στο συγκεκριμένο. Ο Αμπάς, που δεν είναι Χαμάς. Δεν είναι πιο αποδοτικός στη λύση του Παλαιστινιακού από ότι είναι η Χαμάς? Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο καταρρύπτεται όταν δει κανείς ότι το 2023, από την 1η-1η μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, είχαν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη, όπου κουμάντο κάνει η Παλαιστινιακή Αρχή, πάνω από 500 Παλαιστινίοι. Αλλά εσείς λέτε για όλο το θέμα αυτό μόνο του το Ισραήλ. Είτε Χαμάς, είτε Φατάχ, το αποτέλεσμα για τον Παλαιστινιακό λαό είναι το ίδιο. Κατοχική βία, ξεσπίτωμα, πρόσφυγες, άθλια κατάσταση. Όσο λοιπόν, και έρχομαι στο προκείμενο, δεν τίθεται για παράδειγμα σε εφαρμογή
η ομόφωνη, η μόνη ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, τότε και εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, το Ελληνικό κράτος, συντελεί σε αυτό το έγκλημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια σφαγή. Εμείς σήμερα θέλω να γνωρίζετε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, απευθύναμε γράμμα έκκληση στην κυρία Φόντερ Λάιεν, στην κυρία Μετσόλα και στον κύριο Μισελ, έτσι ώστε να παρέμβουν για να συνεχίσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μάλιστα, η οποία χτυπιέται από τις δυνάμεις του Ισραήλ, να μην γίνει συζήτηση για μείωση των κονδυλίων βοήθειας και τρίτον να ασκήσουν πίεση έτσι ώστε να σταματήσει τώρα το μακελιό. Μάλιστα. Σε αυτή τη φάση λοιπόν σημαίνει αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, αναγνώριση του δικαιώματός του στην αυτοάμυνα και τη δική του και στην αντίσταση. Εντάξει, βλέπουμε ένα κόμμα σε κρίση. Κατά τη δική μας άποψη, η πορεία προς αυτό, έναν εκφυλισμό, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη τώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο άσκησε διακυβέρνηση με σκληρές αντιλαϊκές επιλογές και τα μνημόνια. Στην αντιπολίτευση που έκανε, ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αναβαφτίζονται τα στελέχη τώρα που διαφωνούν. Γιατί αυτή την πολιτική. Λοιπόν, να σας πω, κύριε Τσίπρα, ανοίξτε νέο γύρο. Το έχουμε συζητήσει στις εκλογές. Δεν έχουμε εξαντλήσει. Έτσι είναι. Ευχαριστώ για τους δύο. Δεν αναβαφτίζονται αυτά τα στελέχη. Εμείς λέμε το εξής. Τελειώνω. Μία λέξη. Κατά την άποψή μας, άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους αγωνιστή και που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν την επιλογή να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχουν προσμονές, δεν αναβαφτίζεται ούτε και να ζητήθεται η σοσιαλδημοκρατία. Φτάστε. Στο δρόμο, στο κίνημα, να συναντηθούμε με τους κομμουνιστές, γιατί έχουμε μάχες δύσκολες να δώσουμε.